Δώσε ένα πολύ 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 δυνατό χειροκρότημα και υποδεχτείτε στη σκηνή τον κύριο Κυριαζίδη Φώτη. Υπάρχουν δύο είδων κομικοί. Αυτοί που προετοιμάζονται για τα φεστιβάλ stand-up comedy. Τέλος πάντων, ας πούμε μια ιστορία έτσι. Ήμουνα που λέτε σε ένα κλαμπ, χορεύω εκεί πέρα, ξεπάτωνα. Ώστε κάποια στιγμή κατά λάθος χτύπησε ένα τραπεζάκι με ποτήρια που ήταν πίσω μου. Δεν έσπασα τίποτα, αλλά ένας από τους σταμόνες είχε τσατιστεί μαζί μου. Δεν ήταν μια απλή τσατήρα του τύπου πρόσεχε, θα μου ρίξεις το ποτό, είναι το 20% του μισθού μου. Όχι, ήταν μια λίγο διαφορετική τσατήρα του στυλ, ας πούμε. Μπορώ να αφήσεις το πόδι και τώρα να σε καταστρέψω με κάθε κοναλοκάνο. Οπότε για την υπόλοιπη βραδιά περιόρισα τις κινήσεις μου. Καθώς έφευγα, σκεφτόμουν να... Όλοι έχουμε αυτή την οργή μέσα μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ψάχνουν για τσαπουκάλια με τον παραμικρό. Όλη αυτή την ενέργεια που έχουν θα μπορούσαν να τη διαχειριστούν σε κάτι δημιουργικό. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να γίνουν δοκιμαστές καναπέδων. Πείραμα κυπαρισμών 125. Καναπές IKEA από Κυπαρίσι. Για τις ανάγκες του πειράματος, τυλίξαμε το καναπέ με ύφασμα χρώματος λαχανή με ροζ μπουά. Φέρτε το δοκιμαστή. Λύστε τα μάτια. Δεν μ' αρέσει η απόχρωσή σου. Πέρασε. Εντάξει, εντάξει, δεν σκεφτόμουν αυτό, σκεφτόμουν να σκοτώσω τον Πάσα. Σας αρέσουν οι υπερηρώες? Εγώ τους λάτρευα τους υπερηρώες από τότε που ήμουν μικρός. Όταν ανέβηκα στο χτέλ που με έφερε Αθήνα σήμερα, ο πατέρας μου έδειξε το λεωφορείο που θα επιβαζόμουν και μου λέει, κοίτα Φώτη, αυτό είναι το 52. Όπως 52 τα χαρτιά της τράβουλας, 52 οι εβδομάδες του χρόνου. Και εγώ του λέω, 52 οι νέες κυκλοφορίες της DC Comics. Όσοι το πιάσατε, θέλω να κοιμήσω μαζί σας. Τέλος πάντων, έχω παρατηρήσει πως σε κάθε στάδιο της ζωής μας είμαστε ένας από αυτούς τους υπερήρωες. Όταν είσαι μικρός, είσαι ο Σούπερμαν. Είσαι παντοδύναμος και έχεις όλο τον κόσμο δικό σου. Η μοναδική σου αδυναμία είναι οτιδήποτε που έρχεται από τον πλανήτη σου. Όχι, μαμά, δεν θέλω πρασόιζο, όχι! Όταν είσαι έφηβος, είσαι ο Spider-Man. Είσαι μόνος σου, δεν έχεις φίλους, τα κορίτσια δεν σου μιλάνε. Είσαι μελαγχολικός, κάθεσαι σε μια γωνιά και... Μισό λεπτό. Όταν είσαι ενήλικας, είσαι ο Batman. Δεν σε νοιάζουν οι υπερδυνάμεις, τα φρουφρού και τα αρώματα. Θέλεις εξουσία, θέλεις χρήματα, θέλεις φήμη, θέλεις πλούτο, θέλεις δόξα, θέλεις ωραίες παρουσίες, θέλεις πνευματική δύναμη. Κι όποτε τα κάνεις μαντάρα, θέλεις μια ολόκληρη πόλη για να τη ρίξεις στο φταίξιμο. Όταν είσαι μεσήλικας, είσαι ο Green Lantern. Δεν σε θυμούνται και πολύ. Αλλά προσπαθείς να πεις στους πάντες ότι είσαι ακόμα σημαντικός. Κι όταν φτάνεις στην τρίτη ηλικία, είσαι ο Green Arrow. Δεν σε θυμάται κανένας και χαίρεσαι γι' αυτό. Εγώ αν ήμουν υπερήρωας, θα λεγόμουν Γόβα Στιλέτο Μαν. Η υπερδύναμή μου είναι να κάνω τους άλλους να νιώσουν άβολα. Τι διαφορά έχει? Ή μάλλον τι είναι καλύτερα από το να βάζεις δάχτυλο σε μια παρθένα τη στιγμή που κάνεις αποστολικό με τρεις ελέφαντες ταυτόχρονα? Το να τρως κρακεράκια του μπροστά. Ευχαριστώ πολύ!